Το παγκόσμιο κολυμβητικό γεγονός του αυθεντικού μαραθωνίου κολύμβησης διοργανώθηκε με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 2 με 4 Ιουλίου στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού. Η σπουδαιότητα της δεύτερης χρονιάς είναι ότι τελικά πατήσαμε γερά στα πόδια μας και το εγχείρημα της πρώτης χρονιάς πέτυχε, με αποτέλεσμα να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ 10 μήνες μετά. Χάρηκα πάρα πολύ που τερμάτισα φέτος σαν μια σύγχρονη ύδρα. Κολύμπαγα με φόντο την ιστορία. Φέτος κολύμπησα τα 10 χιλιόμετρα που πραγματικά είχα να κολυμπήσω από το Ρίο 10 χιλιόμετρα σε θάλασσα. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές από 10 χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα, επισκέφτηκαν τη Βόρεια Εύβοια για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ανακαλύπτοντας τον πολιτιστικό και αθλητικό πλούτο της περιοχής. Είναι ένα αθλητικό γεγονός το οποίο αναδεικνύει και τον πλούτο που έχει η χώρα μας σε τέτοια γεγονότα που συνδυάζουν και το ιστορικό και το πολιτιστικό αλλά και το αθλητικό. Είναι νομίζω πάρα πολύ ενδεικτικό και για το ενδιαφέρον που μπορεί να προκαλέσει ο αθλητικός αλλά και το πώς μπορείς να δώσεις ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν σε μια περιοχή που έχει φυσική ομορφιά, έχει ήλιο, έχει θάλασσα, καλό φαγητό, συνάμα όμως πάρα πολύ δυνατή ιστορία και αρχαιολογία και πρέπει να τη μάθουμε όλοι. Ο αυθεντικός μαραθώνιος κολύμβησης διοργανώθηκε από το Δήμο Ιστιαίας Εδιψού με σύσσωμη την τοπική αυτοδιοίκηση, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Απολύτως καλοκαιρινό το τελευταίο ημίωρο. Με ωραίες εικόνες, θάλασσα.